Επισκέψεις σε Υπουργεία για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου ξεκινά σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μόλις επέστρεψε από τη Σκωτία. Πρώτο σταθμός θα είναι το απόγευμα του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς η κυβέρνηση ποντάρει στα αυξημένα τουριστικά έσοδα, καθώς όλα τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά για τη φετινή τουριστική σεζόν. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες μια εκθετική αύξηση στις κρατήσεις και πολύ περισσότερες πτήσεις σε περισσότερους προορισμούς. Πέραν των πολλών πτήσεων, βλέπουμε και μεγαλύτερη διάρκεια στην περίοδο. Θα δείτε δηλαδή ότι μπορεί οι τελευταίοι, όπως και πέρσι, να φύγουν τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Το πρώτο δείγμα γραφής δόθηκε τις ημέρες του Πάσχα, ενώ έπεται και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Οι επαγγελματίες του κλάδου είναι αισιόδοξοι ότι ο τουρισμός θα ανεβάσει στροφές μέσα στο Μάιο. Αρχίζει και πουσάρει το σύστημα των κρατήσεων μετά τις 15 Μαΐου. Ευελπιστούμε ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά από το 2021. Τα θετικά μηνύματα που έρχονται από τον τουρισμό αποτυπώνονται και στα εμπορικά καταστήματα με τουριστικά είδη, καθώς η Αθήνα και άλλες περιοχές γέμισαν από τουρίστες την περίοδο του Καθολικού Πάσχα που προηγείται μερολογιακά του Ορθόδοξου. Το Πάσχα των Καθολικών κινηθήκαμε ικανοποιητικά. Είχε αρκετούς τουρίστες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των τουριστικών πρακτόρων, Άγγλοι και Γάλλοι φέτος ψηφίζουν Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αγκάθιστα θετικά μηνύματα που έρχονται αποτελεί μεγάλη ακρίβεια σε ενέργεια και τρόφιμα, που επηρεάζει σημαντικά τους Έλληνες ξενοδόχους. Είναι μπρος κρεμός και πίσω ρέμα, διότι όταν αυξηθεί πολύ το πακέτο θα μειωθούν οι αφίξεις. Στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς έχει ήδη αρχίσει να θυμίζει καλοκαίρι, με τους ξένους επισκέπτες να αυξάνονται όσο περνούν οι μέρες.